47 ειδικότητα μηχανικού. Η νεότερη μονάδα μηχανικού, η μοναδική όμως που έχει χαρακτηριστεί ως μονάδα υψηλής τεχνολογίας. Με διαταγή του ΓΕΣ πριν 7 περίπου χρόνια και συγκεκριμένα την 8η Σεπτεμβρίου 2008, με αφορμή τις ισχυρές καταστροφές που εκδηλώθηκαν στη χώρα τα τελευταία χρόνια, αλλά και παρακολουθώντας τις διεθνείς εξελίξεις στο πεδίο των αποστολών που μπορούν να ληφθούν από τις ένοπλες δυνάμεις, συγκροτήθηκε υπό την πλήρη διοίκηση της Διεύθυνσης Μηχανικού του ΓΕΣ το 747 Ειδικό Τάγμα Μηχανικού με έδρα το στρατόπεδο επιλάχου Σκηνά Β' στο κύριο από τον νομού Λάρισας. Το Μάιο του 2010 μεταστάθηκε στην αρχική του θέση στη σημερινή στο στρατόπεδο Αντιστατήγου Παπαναγιώτου στο Λουτράκι Κορινθίας. Η περαιτέρω ανάλυση του ονόματος του τάγματος θα μας οδηγήσει στην καλύτερη και ασφαλέστερη κατανόηση της αποστολής, αλλά και της ιδιαίτερης τιμής να υπηρετεί σε αυτό. 747 Ειδικό Τάγμα Μηχανικού. Μηχανικό, τεχνικό όπλο του στρατού ξηράς, το οποίο μάχεται μαζί με τα όπλα ελιγμού και πολλές φορές μπροστά από αυτά στην πρώτη γραμμή, είτε για να διευκολύνει την κίνησή τους, είτε για την προστασία τους, είτε για να απογαρέψει την κίνηση του εχθρού, έχοντας πάντα την εκπαίδευση και την ικανότητα να εκτελέσει ακόμα και αποστολές πεζικού. Σχεδόν κανένα σχέδιο δεν είναι δυνατόν να υλοποιηθεί χωρίς τη συμμετοχή του μηχανικού. Ταυτόχρονα, πέρα της αποστολής στον πόλεμο, το όπλο του μηχανικού έχει να επιδείξει ένα τεράστιο κατασκευαστικό έργο, τόσο σε έργα στρατιωτικού ενδιαφέροντος, όσο και ευρύτερα κοινωνικού. Αποτελεί εξαιρετική τιμή για το στρατό ξηράς και ιδιαίτερα για το όπλο του μηχανικού η σημερινή παρουσία της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Άμυνας και της στρατιωτικής ιεραρχίας στο ανώτατο επίπεδο εκπροσώπησής της και βέβαια η θερμή ανταπόκριση όλων των αρχών και φορέων που παρελθόν σε αυτή την τελετή, την πολιτισκέπη και τις ευλογίες της εκκλησίας μας. Σκοπός της τελετής είναι τα εγγένεια ενεργοποίησης της διεργών, της διεκλαδικής διοίκησης κατασκευής έργων ειδικών σκοπού και η λειτουργία αυτής σε πρώτο χρόνο μέσα από 747 ειδικό τάγμα μηχανικού στη φιλοσοφία προσφοράς των παλιών μεικτών ομάδων μηχανημάτων ανασυγκρότησης γνωστών σε όλους μας με τα αρχικά της προσμόμα. Οι μονάδες αυτές πραγματικά ανασυγκρότησαν από άκρο σε άκρο κατά το δεύτερο ύμνος του 20ου αιώνα την τότε καθιερωμένη και με υποτυπώδεις ή κατεστραμμένες υποδομές της χώρα, όπως την άφησε η Λέλα από το Δεύτερο Παγκοσμίου Πολέμου και του Εμφυλίου, και παρέδωσαν κυρίως στην περιφέρεια και τα νησιά χιλιάδες χιλιόμετρα εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου, αεροδρόμια, γέφυρες, σχολεία κλπ. Δημόσια κτίρια, εγκυβερνητικά έργα και πλήθος άλλων υποδομών και έργων κοινής ωφέλειας, ανακουφίζοντας κυρίως τις τοπικές κοινωνίες και διευκολύνοντας να φτάσει σε αυτές η ανάπτυξη. Με τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, με τον αρχηγό του Ελληνικού Στρατού είμαστε σήμερα εδώ και να εγκαινιάσουμε τη διακλαδική διοίκηση κατασκευής έργων ειδικού σκοπού με διακριτικό τίτλο από εδώ και πέρα Δίδεργων και ιστορικό τίτλο Δημοκράτες. Με τη δημιουργία του Δίδεργων παίρνει σάρκα και ωστά η προγραμματική μας υπόσχεση να αξιοποιήσουμε τις μεγάλες δυνατότητες των ενόπλων δυνάμεων στην υπηρεσία του ελληνικού λαού προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Είναι σημαντικό ότι η τελετή λαμβάνει χώρα στην ιστορική σχολή του μηχανικού στο Λουτράκι. Εδώ δηλαδή που ξεκίνησε η εκπαίδευση των πρώτων χειριστών μηχανημάτων οδοφυΐας. Εδώ που ξεκινούσε η εκπαίδευση στο ποσοστό των προσωπικών των σπουδαίων σε προσφορά του τόπου μας υπηρεσιών της ΜΟΜΑ, μεικτές ομάδες μηχανημάτων ανασυγκρότησης και ΣΥΚΕΑ, στρατιωτική υπηρεσία κατασκευής έργων ανασυγκρότησης. Η νέα αυτή υπηρεσία δεν αποτελεί μια απλή αναβίωση αντίστοιχων υπηρεσιών του παρελθόντος. Άλλωστε, άλλη καιρή και άλλα δεδομένα, αλλά μια σύγχρονη υπηρεσία προσαρμοσμένη στις νέες απαιτήσεις και ένα ακόμη βήμα προς τη διακλαδική συνεργασία και τη συνεργασία των κλάδων και των μέσων για ακόμη καλύτερα αποτελέσματα. Όπως αντιλαμβάνεστε, το έργο αυτό είναι σύνθετο. Υπάρχουν θέματα νομικά, θέματα προσωπικού και εξοπλισμού, θέματα εκπαίδευση, διαδικασία και προϋποθέσεων ανάληψης έργου, τα οποία τα αντιμετωπίζουμε με σχέδιο νόμου που έχει ετοιμαστεί και προβαίνουμε στις διεύθυνσεις ενέργειες. Εντός των επομένων ημερών, το σχέδιο νόμου θα κατεβεί στη Βουλή των Ελλήνων και ζητώ από εδώ τη στήριξη όλων των κομμάτων της Βουλής των Ελλήνων για αυτό το μεγάλο εθνικό έργο. Επειδή όμως δεν είμαστε από αυτούς που κάνουν πολιτική διακηρύξεων, που ανακοινώνουν κάτι και μετά το αφήνουν να ξεχαστεί,
ή εξαντλούν το μεταρρυθμιστικό εντός εισαγωγικών τους έργους εξαγγελίες με τη δημιουργία επιτροπών. Δώσαμε τη λύση αυτής της μεταβατικής φάσης που είναι άμεση, αποτελεσματική και λειτουργική. Έτσι από σήμερα, ένας λόγος του 747 ειδικού τάγματος μηχανικού και κλιμάκιου του 206 πτέρυγας αεροπορικής υποστήριξης δύναται να αναλαμβάνουν αποστολές, ανάλογα βέβαια τις δυνατότητές τους, μέχρι να ολοκληρωθεί η συγκρότηση των δύο μονάδων που θα αποτελέσουν την οργανική της δύναμη και δέχουν την έδρα τους στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε παράλληλα ετοιμάσει το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο, διότι θέλουμε και η υπηρεσία να μπορέσει να λειτουργήσει σε σωστές βάσεις και να έχει διάρκεια για να υπηρετήσει τους κοινοφελείς τους σκοπούς για τους οποίους δημιουργούμε. Ένα θεσμικό πλαίσιο που εγγυάται ότι θα λειτουργήσει με διαφάνεια, με σεβασμό στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο και τις αρχές του υγιού συνταγωνισμού. Μηχανικού Ρίγκος Αθανάσιος, χειριστής του Πεδωτού Γεώργιου. Καλή δουλειά έχουμε. Εμείς ασφαλίζουμε να έχετε και πιο καινούργια μηχανήματα. Στρατιώτης Μηχανικού Σκλαπάντζη Λάμπρου, 2014 Εύσιλον Σο, χειριστής Φορδοτή Εξκαφέ Ατάβρο. Εντάξει εδώ. Από τον Εύρο ήρθες. Από εδώ κατευθείαν. Εμφυαρχιλοχίας μηχανικού, Μαγκούτη Βασίλειος, χειριστής Πρωθυτού, χειριστής Αεροσυμπιστού και λοιπόν ασφαλτικών μηχανημάτων, διατάξτε. Ευχαριστώ πολύ και εύχομαι να εκπαιδεύσετε καλά τους καινούργιους που θα σας αναθέσουμε. Μάλιστα.